Ελισσόμια, προσωπικότητα που γνώρισε την κακοποίηση από μικρή ηλικία, ταλαιπωρήθηκε αλλά στο τέλος κατάφερε να απελευθερωθεί. Σκιαγραφείται στο μυθιστόρημα της Μαρίας Τηλιανάκη Μαρινάκη με θέα την ψυχή μου. Πραγματεύεται ένα δύσκολο θέμα, την κακοποίηση ενός παιδιού σε πρώτη, στη νεαρή του ηλικία. Έκλαψε, βασανίστηκε, έκανε ένα γάμο και απέτυχε γιατί μέσα της είχε πεθάνει ο έρωτας σαν συνέστημα. Όμως όποιος επιμένει και προσπαθεί στο τέλος τα καταφέρνει. Ένα θέμα όντως πολύ επίκαιρο αυτό της κακοποίησης με αφορμή και τη χθεσινή μέρα, γιατί εκείνο που βάζουμε ως στόχος είναι την επόμενη μέρα, τα επόμενα χρόνια καμιά γυναίκα να μην δέχεται τέτοια κακοποίηση. Το βιβλίο της Μαρίας Τηλιανάκη πραγματεύεται ένα δύσκολο και συνάμα επίκαιρο θέμα, αυτό της κακοποίησης σε βάρος των γυναικών. Έχουμε το βιβλίο της κυρίας Τηλιανάκη να είναι καλοτάξιδο. Πραγματικά τη γνωρίζω έτσι κι αλλιώς. Είναι μια ύπαρξη ευαίσθητη, μια ύπαρξη που τα γραφόμενά της τα παρακολουθώ και πάντοτε έτσι αγγίζουν τις ψυχές μας. Εγώ πάντα θαυμάζω τους ανθρώπους που ανοίγουν την ψυχούλα τους και καταθέτουν αυτό που πιστεύουν. Και εμάς σε μια περίοδο που χρειάζεται η φωνή της γυναίκας. Άλλωστε χθες γιορτάζαμε τη γυναίκα μάνα, σύντροφο, αγωνίστρια, εργάτη, μαχήτρια, συνδικαλίστρια. Όπως εξηγεί η συγγραφέα, το μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει στους αναγνώστες είναι πως ο κάθε άνθρωπος έχει τη δύναμη να βγει από τα σκοτάδια που τον κρατούν δέσμιο. Θέλω να στείλω το μήνυμα ότι ακόμα ο κάθε άνθρωπος έχει τη δύναμη να βγει από τα σκοτάδια ενδεχομένως που έχει περάσει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μικρή Ελισσό είχε βιαστεί σε νεαρή ηλικία από τον πατέρα της. Κατάφερε όμως να το ξεπεράσει και να βγει στη ζωή νικήτρια. Μια εξαιρετική δουλειά και νομίζω με ένα μήνυμα πάντα επίκαιρο ενάντια στην βία, την κακοποίηση της γυναίκας. Οι γυναίκες είναι πλάσμα που το αγαπάμε. Η παρουσίαση του βιβλίου «Μαθέα την ψυχή μου» πραγματοποιήθηκε στο Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου.